Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Δούκα, ο οποίος είναι προπονητής μπάσκετ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, όχι μόνο γιατί συναντιόμαστε με έναν Έλληνα ο οποίος ζει στο εξωτερικό, αλλά εμένα τουλάχιστον στο μπάσκετ μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Και είναι διπλή έτσι η ευχαρίστηση και για μας και για μένα και για την εκπομπή. Τι κάνετε στην Ελβετία? Καλημέρα, συντοπίτε, καλημέρα. Α, έχει δίκιο. Βλέπω από την Κέρκυρα, λέει. Κέρκυρα. Θα ακούσω εγώ από την προφορά και θα καταλάβω. Εχθές και έχει γίνει Ελβετός τώρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε εκεί πέρα? Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είμαι προπονητής εδώ σε μια ομάδα στη Βασιλεία και ξέρετε τώρα αυτά τα επαγγέλματα όταν έχεις την τύχη και την ευλογία να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, κάνεις και κάποιες θυσίες και γι' αυτό βρισκόμαστε τώρα, είμαι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία είναι στην Ελβετία. Κρύο έχει είναι βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και εσείς έχετε βγει έξω και για μας. Και για σας, ναι. Ναι. Πού είστε, για δείξτε μας τώρα, γιατί βλέπουμε φωτάκια πίσω σας. Δεν είναι, θα σας γυρίσω να δείτε λίγο. Είμαι στο Ρήνο, στο ποτάμι. Α, μάλιστα. Απέναντι είναι η πόλη, το κέντρο της πόλης. Δεν είναι πολύ φωτισμένο, όπως βλέπετε, τέτοια ώρα. Υπάρχει ησυχία. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο ρομαντικό τοπίο, ρομαντικό. Σας λείπει, σας λείπει αυτή η βαβούρα της Ελλάδας, τέτοια ώρα που επιστρέφουν, άλλοι βγαίνουν, εκεί πέραν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι? Ναι, είναι διαφορετικά όντως. Όχι, δεν μου λείπει να σας πω την αλήθεια, ναι. Γιατί κάποιες φορές και η ησυχία χρειάζεται να την έχουμε στη ζωή μας. Οπότε δεν παρεκκλίνουν και οι παίχτες, έτσι? Δεν έχετε το άγχος να τους ψάχνετε το βράδυ, αφού Όχι, δεν παρεκκλίνουν γιατί είναι επαγγελματίες γι' αυτό, όχι για άλλο λόγο. Δεν μου λέτε, γιατί εμείς τώρα βλέπουμε. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνεργασίες. Παλαιστίνη, Ελβετία, Κίνα, Ισπανία, Μπαγκλαντές. Δηλαδή έχετε ταξιδέψει πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, ναι, έχω δουλέψει σε αρκετά μέρη σε όλο τον κόσμο. Η Ελβετία είναι το καλύτερο? Γιατί εντάξει, ξέρουμε πως η Ελβετία είναι ένας παράδεισος που έχει δουλειές, που είναι εν πάση περιπτώσει τα πράγματα πολύ καλύτερα σε πάρα πολλούς τομείς εν συγκρίση με τη χώρα μας. Είναι ένα βήμα μπασκετικά το οποίο ήθελα να γυρίσω στην Ευρώπη. Και ειδικά στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε, αν με ρωτάτε από θέμα επαγγέλματος, ναι, είναι από τα καλύτερα, από τις καλύτερες συνεργασίες που, που είχα. Έχετε από άποψη ζωής σας ρωτάω, πέρα από επαγγέλματος. Από άποψη ζωής είναι αυτό που ακούγεται, που ξέρουμε όλοι, είναι η Ελβετία οργανωμένα, με τάξη, στην ώρα τους, τακτοποιημένα όλα, δεν έχεις πρόβλημα σε τίποτα. Έχουν στολίσει τώρα εκεί πέρα, μυρίζει Χριστούγεννα? Ναι, έχουν αρχίσει στο λύση, έχουν φτιάξει, ξεκινάνε να φτιάχνουν τις αγορές τους, τις χριστουγεννιάτικες. Ναι. Βλέπουμε και εμείς πλάνα είναι τώρα. Είναι πάρα που... πολύ ωραία. Ναι. Είναι ωραία. Λέτε, έχουν στολίσει και αυτοί με LED λαμπιόνια που βάζουμε εμείς ή όπως θα κάνει το Λονδίνο που λέει ότι μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα θα είναι φωτισμοί. Πώς τη βιώνετε στην Ελβετία την ενεργειακή κρίση? Όχι, μέχρι τώρα δεν, δεν έχουμε αντιληφθεί κάτι. Έχουν φτάσει στην Ελβετία. Τι μείωση κατανάλωσαν? Όχι, γιατί δεν το ξέρεις. Έχουν ένα σωρό. Άκου να δεις. Στην Ελβετία έχει επιδοματικές πολιτικές. Ακόμα και για το να πας εκεί, σε αυτή τη χώρα και να ξεκινήσεις να ζεις. Δηλαδή στηρίζουν πάρα πολύ. Οπότε δεν είναι όλοι. Γιατί μένουν δύο φίλες μου εκεί, το ξέρω. Δηλαδή όταν ξεκίνησαν έπαιρναν επιδόματα τα οποία δεν έφταναν για να ζήσει σε αυτή την πλούσια χώρα. Το ενίκιο εκεί. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι, παρόλο που είναι Ελβετία, ναι, είναι Ελβετία, αλλά δεν είναι όλοι σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Όπως το είπατε, είναι στηρίζουν τους, ακόμα και αυτούς που έρχονται για να μάθουν τη γλώσσα και να δώσουν εξετάσεις, να πάνε το πιστοποιητικό για να βρουν δουλειά, στηρίζονται από το κράτος. Το ενίκιο είναι ένα θέμα εδώ πέρα για αυτούς που έρχονται να δουλέψουν. Βέβαια, ένα μικρό σπίτι μπορεί να έχει και 1.500 και 2.000 ευρώ. Και βάλε. Ναι, συνήθως νοικιάζουν, ξέρετε, δωμάτια σε μεγάλα σπίτια. Α, ναι. Ναι. Που είναι πιο οικονομικά. Αλλά είναι ο κατώτατος μισθός είναι και 3-4 φορές μεγαλύτερος από το ενίκιο που είπατε. Οπότε... Ο κατώτατος. Ξέρετε, οπότε μια χαρά. Δεν μας λέτε ζωής, τώρα, ναι. Για να σας χαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε, γιατί είστε και εσείς μέσα στο κρύο. Τι βαθμούς έχει τώρα εκεί έξω, πόσο κρύο κάνει? Έναν με δύο βαθμούς. Μια χαρά. Είναι ότι πρέπει για το δέρμα να τους βγάλετε και έξω τώρα να τρέξουν σε λίγη ώρα. Δεν έχει βουνά εδώ γύρω-γύρω. Σε άλλα σημεία της Ελβετίας μπορεί να είναι πιο χαμηλά. Έχει όμως υγρασία, ναι. Αλλά δεν έχετε πρόβλημα, έχετε συνηθίσει. Κέρκυρα, Χριστούγεννα, Βιέννη.
Δεν είναι και έρχεται Χριστούγεννα ή Ελβετία, είπα Βιέννη. Εγώ τώρα το μυαλό μου εμένα είναι στην Ευρώπη. Είναι στη Βιέννη. Όχι, όχι, εδώ γιατί έχουμε υποχρεώσεις με την ομάδα. Θα έρθει και η οικογένεια. Ναι. Άρα Χριστούγεννα, αλλά Ελβετικά. Θα σας βγάλουμε να ξέρετε και στη Χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας. Θα πάτε κάπου που βάζετε ρεβεγιόν και θα σας βγάλουμε και στη Χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας. Και καλούς αγώνες, καλά αποτελέσματα, νίκες. Έτσι, η ελληνική σημαία ψηλά μαζί με την Ελβετική. Καμία ομάδα τώρα να το ρωτήσουμε, να μας πείτε να παίξουμε που λες για τα μπασκετικά ή για το Μουντιάλ. Βλέπετε Μουντιάλ. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, ναι. Γιατί είναι λίγο περίεργη αυτό. Τελικά όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.